μέλος της νομαρχιακής συλλογιστικής τροπής του Πίστου ΣΥΡΙΖΑ Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Ο Αποστολάδος ο Γιώργος είναι έδωρος του Παγγελματίας Αξιάνης. Ο Γιώργος Αποστολάδος ήταν υποψήφιος και το 2010 με την Ανάση. Το λέω γιατί έχει μια σημασία αυτή η διαγωνική συνάντηση και συνεργασία. Η Βαγγελάτου η Κατερίνα είναι πρωταθλητής στον χώρο, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βαλιανάτος Ανδρόνικος Νικόλαος είναι συνταξιούχος έμπορος, πρώην πρόεδρος του Νομαδιακού Συμβουλίου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Ο Βλάχος ο Παναγής είναι δημοτικός υπάλληλος, μέλος της πολιτικής επιτροπής της Κοινωνικής Συμφωνίας και πρώην Νομαδιακός Σύμβουλος. Ο Γαλιατσάδος ο Σπύρος είναι ξενοδόχος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Τους λέω σε όλους ότι είναι αληθιές, αλλά δεν το πιστεύω. Αφού δεν καπνίζω μπροστά σου. Ναι, αυτό σωστό. Κοιτάξτε, από μια πλευρά υπάρχει, ξέρεις, μια συστολή η ελευθερία. Αυτό είναι καλό, το ότι δεν έχουν την έμπαση, ας πούμε, να... Λοιπόν, απ' την άλλη είναι σωστό να ασχωνόμαστε, γιατί κάποιοι ίσως δεν μας γνωρίζουν. Ο Καλαφάτης ο Ανδρέας είναι ο πρόεδρος... Αγροτικού Συνεταιρισμού Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Ο Μανταράκας ο Γιώργος είναι φιλόλογος, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μιχαλάκος ο Κώστας είναι έμπορος, Γενικός Γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής των Αξιωτήτων Ελλήνων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Ο Πετράτος ο Κώστας είναι ελεύθερος επαγγελματίας, μέλος Η Πεφάνη Σουζάνα είναι τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων και εκπαιδεύει στην Εκκλησία των Κοινωνίων και μέλος της Νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ. Και ενδέκατος ο Φιλίππο Παναγιώτης, επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών της Ελλάδας των Ιωνίων Νήσο. Θέλω να σας πω πριν πάω στην Ιθάκη ότι είχαμε πει και εγώ όταν ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια ότι η ανάσα φιλοδοξεί να γίνει πόλος συμμαχικός, πόλος που θα ενώνονται δυνάμεις κοινωνικές, πόλος που και πολιτικά μπορεί να συσπυρώσει γύρω από το πλαίσιο που έχουμε θέσει από την αρχή για τις εκλογές τις περιφερειακές και άλλες δυνάμεις σε αυτόν τον τόπο. Σήμερα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αυτό το κάλεσμα που κάναμε έχει αποτελέσματα. Γιατί όπως σας είπα και στην αρχή, την ανάσα την στηρίζει, το ξέρετε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, τη στηρίζουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες με ανακοίνωση της συντονιστικής τους επιτροπής, τη στηρίζει η κοινωνική συμφωνία. Και μέσα σε αυτό το ψηφοδέλτιο που μόλις διαβάσα, είναι στην πράξη αυτή η συμμαχία αποτυπωμένη με πολύ αδρά χαρακτηριστικά. Έχουμε 6 έμπειρα πολιτικά στελέχη, ενεργά πολιτικά στελέχη. Έχουμε επίσης 6 έμπειρους αυτοδιοικητικά που έχουν φυτέψει στις διάφορες θέσεις τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και αυτών των παραγωγικών φορέων που η συμμετοχή του στην τοπική οικονομία αγγίζει σχεδόν το 100%. Έχουμε εκπροσώπους της μισθωτής εργασίας και φυσικά των επαγγελματιών και των συνταξιούχων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι προσπαθήσαμε και υπάρχει αυτό πια στο ψηφοδέλτιο της Ανάσας στην Κεφαλονιά, η αποτύπωση αυτής της ευρύτατης κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας, που είναι αυτό που το χρειαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Γιατί φυσικά τα πράγματα δεν τελειώνουν στις 18 και στις 25 του Μάη. Από εκεί και μετά αρχίζει μια προσπάθεια ανασυγκρότησης, αρχίζει μια προσπάθεια αναλλακτικής πολιτικής
που χωρίς αυτές τις δυνάμεις και με αυτό το εύρος που η ανάσα καλύπτει δεν μπορεί σίγουρα να υλοποιηθεί. Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό που θέλουμε, σε αυτό που προβάλλουμε, σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και αυτό που μας δίνει τη μεγαλύτερη δύναμη είναι η στήριξη, η δικιά σας στήριξη των συμπολιτών μας, που εκφράζεται, και το λέω με βαθιά συγκίνηση αυτό, εκφράζεται σε κάθε βήμα που κάνει η ανάσα σε όλα τα Ιόνια νησιά. Είμαστε η μοναδική δύναμη που έχουμε επαφή με την κοινωνία, που περιοδεύουμε στα χωριά, στους χώρους δουλειάς, και έχουμε προκαλέσει επανειλημμένα τους αντιπάλους να το επιδιώξουν και αυτοί. Ίσως κάτι καταλάβουν. Αυτοί που κάνουν δεν καταλαβαίνουν που βρισκόμαστε σήμερα. Αυτή λοιπόν η συμμαχία πιστεύουμε θα εκφραστεί και θα δώσει και την νίκη σε αυτές τις εκλογές. Στο ψηφοδέλτιο της Ιθάκης υπάρχουν δύο συμπολίτες μας. Ο ένας ενδεχομένως είναι πολύ γνωστός και σε εμάς εδώ στη Κεφαλονιά και είναι ο Καραβίας ο Τηλέμαχος, ο οποίος είναι παλιός έμπειρος άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, τρεις θητείες δήμαρχος Ιθάκης, που όμως εξακολουθεί να είναι ενεργός και να θέλει να βοηθήσει σε μια προσπάθεια που θέλουμε να κάνουμε και για την Ιθάκη. Την Ιθάκη που είναι πραγματικά στερημένη από τις πολιτικές και χτυπημένη ακόμα πιο βαθιά. Γιατί όσο πιο μικρά είναι τα νησιά, τόσο πιο πολύ δέχονται τα χτυπήματα, τα ανελέγχητα χτυπήματα μιας πολιτικής, μνημονιακής, μιας πολιτικής βαθιά αντιλαϊκής που βιώνουμε αυτά τα χρόνια. Κάθε νησί όσο μικρό είναι, τόσο και χειρότερα τα πράγματα. Πού να δείτε τι συμβαίνει στα νησάκια, τα διαπόντια, αυτά που είναι στην Εσχατιά, στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Πόσες φορές την εβδομάδα μπορούν να επικοινωνήσουν με την Κέρκυρα και σε ποιες συνθήκες ζουν εν έτη 2014. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στα νησιά, τα ισχύει και πιο κοντά σε εμάς εδώ, και στον Καστό και στον Κάλαμο. Για να επικοινωνήσουν με την Λευκάδα, στην οποία ανήκουν, πάνε μέσω Μύτικα. Δηλαδή, πάνε απέναντι και ξαναπερνάνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα της νησιωτικής περιφέρειας, από τις πολιτικές που έχουν υλοποιηθεί και από τη στάση που κράτησαν οι τοπικές αρχές τα προηγούμενα χρόνια. Μετά τον Τηλέμαχο, ο δεύτερος υποψήφιος μας είναι ο Σπύρος Τσιντήλας, ο οποίος είναι τεχνίτης επαγγελματίας, είναι ένας άνθρωπος, μίσο το παιδί της πατρίδας του Οδυσσέα. Εγώ αυτή τη στιγμή θα παραδώσω τη σκητάλη του μικροφόνου στον Παναγίτο Δρακουλόγουνα, τον υποψήφιο του Περιφερειάρχη μας, για να σας πει τις δικές τους